έχουμε ακόμα μία σύνδεση στο τρίτο μέρος. Θέλω να πάμε στο Ρέθυμνο. Θα αναφερθούμε λίγο στον εθισμό στο διαδίκτυο μέσα από μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία της διεπιστημονικής ομάδας του Πολυδύναμου Κέντρου του ΟΚΑΝΑ, τα μέλη της οποίας διοργανώνουν 5 εβδομαδιαίες συναντήσεις με γονείς ομαδικής συμβουλευτικής. Αυτή η διαδικασία θα μας τα πει βέβαια αναλυτικά η κυρία Τσουρά. Ξεκινά την Τετάρτη 16 Ενδεκάτου για 2 ώρες την εβδομάδα. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε μια περίοδο βέβαια που τα περιστατικά και το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο, κυρίως της νέας γενιάς, έχουν αυξηθεί. Ένα φαινόμενο το οποίο ακολουθεί ανωδική πορεία. Τι πρέπει να κάνουμε σε πρώτη φάση? Να ενημερωθούμε, να συμβουλεύσουμε, να συμβουλευτούμε, να συζητήσουμε. Πάμε στην κυρία Τσουρά, την κυρία Βασιλική Τσουρά, επιστημονικά υπεύθυνη Πολυδύναμου Κέντρου του ΟΚΑΝΑ στο Ρέθυμνο. Πώς είστε? Καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Μία πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται σε μία γενικότερη προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει, ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και μία πρωτοβουλία η οποία, όπως προείπα, ξεκινά την Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου. Ναι, πράγματι. Έτσι, όπως το σωστά, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου ξεκινάει η ομάδα υποστήριξης γονέων, συγκεκριμένα, γονέων οι οποίοι είτε ανησυχούν είτε έχουν παρατηρήσει ότι γίνεται μια υπερβολική χρήση, θα έλεγα, του διαδικτύου και δυσκολεύονται ίσως να το διαχειριστούν και πώς να... ξέρετε, είναι καμιά φορά, τώρα το διαδίκτυο όπως αναφερθήκατε και νωρίτερα, είναι ένα φαινόμενο, θα λέγαμε, που έχει μπει για τα καλά στην κοινότητά μας και ιδιαίτερα μετά τα τελευταία χρόνια. Οπότε κάπου χάνεται λίγο εκεί το όριο, πότε κάτι θεωρείται φυσιολογικό και πότε Ακριβώς. κάτι μπορεί να δυσκολέψει. Μάλλον ξέρετε κάτι, όλα τα θεωρούμε φυσιολογικά. Δεν προβληματιζόμαστε σε κάτι. Ακόμα και 4 ώρες να κρατά ένα παιδάκι ένα τάμπλετ στο χέρι του, το θεωρούμε φυσιολογικό. Ή δεν ασχολούμαστε. Ναι, είναι πολύ, πολύ οικείο πια. Είναι πολύ οικείο και... Να πούμε τώρα, είναι και πολύ χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο το διαδίκτυο. Αλλά πολύ συχνά μπορεί ακριβώς εκεί να χαθεί το πότε κάτι είναι πολύτιμο και χρήσιμο και πότε κάτι μπορεί να βλάπτει. Οπότε το Πολυδύναμο Κέντρο, το οποίο είναι μια νέα υπηρεσία του οργανισμού, έρχεται να συμπληρώσει ουσιαστικά και να εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και συμβαχές συμβουλευτικής και παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ή ανθρώπων που έχουν προβλήματα, Μάλιστα. να το πούμε. Να εστιάσουμε λίγο στους συμμετέχοντες, δηλαδή ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Μας παρακολουθούν και τηλεθεατές και το ερώτημα το οποίο προκύπτει εγώ πώς μπορώ να γίνω μέρος αυτής της προσπάθειας. Ναι. Θα είναι μια κλειστή ομάδα, μικρή ομάδα, όπου συμμετέχοντες θα είναι γονείς, οι οποίοι, όπως είπα και νωρίτερα, ανησυχούν ή έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να διαχειριστούν και ανησυχούν για το παιδί τους ότι κάνει υπερβολική Ακριβώς. χρήση. Έχουν κλείσει Οπότε θέσεις. Οπότε αυτό... όχι. Ακόμα υπάρχουν θέσεις κενές. Έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, νομίζω, δώσει μια προθεσμία. Ναι. Μέχρι τις 7, 11, δώστε μου ένα λεπτό να το επιβεβαιώσουμε. Και βέβαια, να επιβεβαιώσουμε την ημερομηνία από τη μία και από την άλλη, βέβαια, πώς μπορούν τηλεθεατές μας παρακολουθούν, να απευθυνθούν και να κλείσουν θέση. Θα μπορούν να απευθυνθούν στο τηλεφωνικά στο 2831-021-400 και να ναι. τη συμμετοχή τους. Ναι, ναι. Και να ετηθούν, όπως επίσης Μάλιστα. και μέσω email, το οποίο υπάρχει στο, Μάλιστα. site του ΟΚΑΝΑ. Να απευθυνθείτε λοιπόν στους ειδικούς, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο κομμάτι του εθισμού, έχετε κάποια ερωτήματα, κάποιες αμφιβολίες, θέλετε κάποιες κατευθύνσεις. Εγώ θα χαρώ πολύ
να μιλήσουμε μόλις ολοκληρωθεί αυτή η δράση και για τα βασικά συμπεράσματα, κυρίως τι σας είπαν αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους και τι αντιμετωπίζουν καθημερινά. Και βέβαια κάποιος ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια είναι συνειδητοποιημένος, γνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλο, τώρα δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά ίσως και να σας απογοητεύσω λίγο, τα συμπεράσματα της ομάδας μας ίσως να μην μπορούμε να τα συζητήσουμε. Είμαστε όμως, γιατί θα είναι όπως είπα, μια κλειστή ομάδα σε ένα πολύ ασφαλή πλαίσιο, θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ονοματεπώνυμα σε καμία περίπτωση, αλλά γενικά το κλίμα το οποίο είναι δεδομένο αυτό. Το λέω γιατί... Αλλά ναι, το γενικότερο κλίμα λίγο, το οποίο γιατί... διαμορφώνεται... Ξέρετε, λειτουργεί και στο μέτωπο της συμβουλευτικής με θετικό πρόσημο, σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και με μεγάλη μας χαρά και μου δίνετε λίγο τη δυνατότητα και μία ιδέα και μία σκέψη, μήπως να κάνουμε και ένα πιο ανοιχτό κοινοτικό διάλογο. Βέβαια. Και γενικότερα ένα Βέβαια. Διάλογο γύρω από αυτό, το οποίο ήδη είχαμε κάνει μια προσπάθεια αρχές του Οκτώβρη σε μια εσφαιρίδα και πήγε και πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Αλλά ναι, έχει ένα ενδιαφέρον να συζητήσουμε. Κυρία Τσουρά, βέβαια, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ναι. Επικοινωνήσαμε για να διαφημίσουμε λίγο και να κάνουμε το πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε για να δώσουμε και τη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πιέζει και ο χρόνος. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.